Και πάμε κατευθείαν στον κύριο Πέτσα. Ξέρει οικονομικά και αυτό είναι, είναι προσόν για κάθε πολιτικό. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε πολιτικός που δεν ξέρει οικονομικά δεν ξέρει τίποτα. Πατέρας του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, το έλεγε αυτό. Και είχε δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Κύριε Πέτσα, πάμε κατευθείαν στα θέματά μας. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες αρκετά μέτρα, όπως και ο Υπουργός Οικονομίας. Πολλά θα εξειδικευθούν τη Δευτέρα. Άρα είμαστε σε μια φάση όπου το περίσσευμα στην οικονομία μοιράζεται στην κοινωνία. Καταρχάς να πούμε καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Και αν πάγωσε η εικόνα μου πριν, μάλλον οφείλεται στους δύο βαθμούς που έχουμε έξω εδώ στο Διόνυσο. Χιόνι το πρωί, χιονώνε. Πραγματικά καλές γιορτές σε όλους. Πάντα με προσοχή, όπως άκουσα και πριν, τους εξαιρετικούς καθηγητές που είχαν καλεσμένους να συνιστούν προκειμένου να αποφύγουμε προβλήματα από τις νέες μεταλλάξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Άρα, όλη η μάχη γίνεται να μην ληφθούν νέα μέτρα για να μην την πάθουμε. Έτσι, ναι, κύριε Πέτσα. Νομίζω ότι τα μέτρα που είναι σε εφαρμογή όλο αυτό το διάστημα έχουν αποδώσει. Πρώτον, όσον αφορά την αύξηση των εμβολιασμών. Δεύτερον, όσον αφορά την απότομη πτώση των κρουσμάτων. Και χρειάζεται λίγο υπομονή για να πέσουν και οι σκληροί δείκτες, δηλαδή ο αριθμός των διασωληνωμένων και δυστυχώς των απολειών συνανθρώπων μας. Αυτό που θα μας επιτρέψει λοιπόν να έχουμε ένα πραγματικά πολύ καλύτερο 2022 είναι το γεγονός ότι η οικονομία δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσει και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος μετά την ψήφιση και χθες του προϋπολογισμού ότι αυτό που θα έρθει για τους Έλληνες την επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Έχουμε και σε πολιτικό επίπεδο μετρήσεις. Σε λίγο θα γίνει μια σκληρή κόντρα εδώ από ειδικούς των τριών κομμάτων σε ό,τι αφορά την οικονομία. Θέλω το εξής να μου πείτε. Αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες θα έχουν συνέχεια και το 2022, βλέποντας και κάνοντας, θα είναι η θέση της κυβέρνησης. Θυμάστε, κύριε Αυτιά, ότι πολλές φορές σε εκπομπές σας είχαμε πει ότι η οικονομία φέτος θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία χάρη στην εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί και θα μπορούμε να δίνουμε δίκαιο μέρισμα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου, δέχτηκα ένα μήνυμα από έναν φίλο μου στην περιοχή της Λίμνης Ξηνιάδος, ναι, αγρότης, όπου ο λογαριασμός του ρεύματος του ήρθε 1.426 ευρώ, 1.068 ήταν ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξέρετε τι σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο 80% που είπε χθες ο Πρωθυπουργός από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, δηλαδή περίπου 800 ευρώ για το συγκεκριμένο παράδειγμα, να ανακουφίσει τον δικό του οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι τεράστια για τους αγρότες μας. Επίσης, η επιδότηση στα τιμολόγια που έχουν να κάνουν με το ρεύμα από 49,5 ευρώ έως 55,5 το μήνα είναι ένα σημαντικό ποσό που συγκρατεί την πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά αυτό το διάστημα στις τσέπες τους. Και επίσης φυσικά οι εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν για το φυσικό αέριο. Αυτό. Έχουμε θέμα με το Skype. Έχουμε μεγάλο θέμα σήμερα με τη σύνδεση με τον κύριο Πέτσα. Και είστε πια σε τηλεφωνική γραμμή. Άρα συνέχιση όσων μέτρων και αν χρειαστούν, κύριε Πέτσα, έτσι. Έχουμε θέμα, παιδιά. Έχουμε θέμα. Κρίμα. Κρίμα γιατί στα οικονομικά ήταν μια χαρά. Κύριε Πέτσα, να ανανεώσουμε το ραντεβού για το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε. Το έχουμε. Εγώ σας ακούω και εξακολουθώ να σας ακούω και πριν. Δεν ξέρω αν χάθηκε η εικόνα μου το προηγούμενο διάστημα. Εσείς παγώσατε ως εικόνα. Ξέρετε ότι εγώ πάντα επιζητώ το τέλειο. Οπότε μας δίνεται μια διαβεβαίωση ότι τα μέτρα θα συνεχιστούν και το 2022 όσο θα διαρκέσει αυτή η πίεση της ενέργειας σε ολόκληρο τον πλανήτη και παράλληλα θα συνεχιστεί μια πολιτική μείωση των φόρων όπως είχατε κάνει εξ αρχής. Έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί θα πω το εξής. Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς πολλές τεχνικές αναλύσεις, συμφέρει την ελληνική οικονομία. Η δημοσιονομική πολιτική υπόσχεται από τη δική μας πράξη επίσης περισσότερες της οικονομίας. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, κύριε Πέτσα. Κύριε Πέτσα, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Δεν πειράζει, θα βάλουμε το βίντεο. Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε αυτή την κόντρα στη Βουλή. Είναι η πρώτη κόντρα για τις εκλογές. Είναι η πρώτη κόντρα για όλο αυτό το φύγετε, ελάτε, κάντε, δείξτε κλπ.
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι τάπες έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όλα αυτά τα ταπώματα που στην πολιτική πια είναι σαν το μπάσκετ με τον Αντετοκούμπο. Φύγαμε. Πάμε. Να παραιτηθείτε, κύριε Μητσοτάκη. Είναι η μόνη διέξοδο στα διέξοδο. Να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές. Θα ήταν πράγματι μεγάλος πειρασμός να προκήρυξα εκλογές σήμερα μόνο για να δω το πανικό στο βλέμμα σας σε περίπτωση που το έκανα. Αποτύχατε να διαχειριστείτε τις κρίσεις. Είστε όχι μόνο ανεπαρκής, αλλά και επικίνδυνος. Κύριε Τσίπρα, ζητήσατε εκλογές σήμερα όχι γιατί πιστεύετε ότι θα είστε πρώτο κόμμα, αλλά γιατί γνωρίζετε ότι όσο περνάει ο χρόνος κινδυνεύει να είστε τρίτο κόμμα. Αυτός είναι ο λόγος που ζητήσατε εκλογές. Η αιτία είναι δίπλα σας. Δίπλα σας είναι η αιτία. Και για να ταράξει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία σας προκαλούν μεγάλη νευρικότητα. Και στους βουλευτές σας. Γιατί μάλλον θα μείνετε πολύ λιγότεροι σε αυτή την αίθουσα όταν προκηρυχθούν τελικά οι εκλογές. Καλό τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να επιβάλλουν το συνταγματικό τους καθήκον και δικαίωμα να αποφασίσουν για το αύριο. Με όλους αυτούς τους θεματοφύλακες του συντάγματος έχετε καμία σχέση με αυτά τα οποία λέτε? Τα ίδια λένε κι αυτοί. Τις ίδιες ακραίες απόψεις. Στο